Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Νέα ρύθμιση για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από 5 έως 20.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέντα. Πραγματικά βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς η αλήθεια είναι ότι η εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτή που ανέμενε η κυβέρνηση και γίνονται προσπάθειες προκειμένου να στρέψουν περισσότερα χρήματα. Η λογική που υιοθετεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αυτή του καρότου και του μαστιγίου. Τι έχει να κάνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη μία έχουν μια ευνοϊκή ρύθμιση για, ακόμα και για μικροφυλέτες, δηλαδή για ποσά οφειλών από 3 έως 20.000 ευρώ, η οποία προβλέπει αρκετές δόσεις, φτάνει μέχρι και τις 200 δόσεις, και κυρίως προβλέπει πολύ μεγάλο κούρεμα στα πρόστιμα σε επιπλέον χρήματα που καλείται να πληρώσει κάποιο που έχει αφήσει απλήρωτες οφειλές του. Για όποιον πληρώσει δηλαδή εφάπαξ την οφειλή, το κούρεμα φτάνει ακόμα και το 85% στα πρόστιμα, ενώ ανάλογα με τη διάρκεια και της ρύθμισης μπορεί να φτάνει από το να πέφτει στο 50% και στο 35%. Αυτή είναι η λογική του καρότου και με τον τρόπο αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα μπορεί, καθώς είναι εντελώς διαφορετικό να μπορεί να πρέπει να πληρώνει 500 και 1000 ευρώ το μήνα και εντελώς διαφορετικό να πρέπει να πληρώσει 100 ή 200 ευρώ και ταυτόχρονα να είσαι ενήμερος καθώς θα έχεις συμπαχθεί σε ρύθμιση. Έτσι, με αυτό το μοντέλο, η κυβέρνηση προσδοκά μέχρι το τέλος του μήνα να μπει το νερό στα βλάκια, να εισπραχθούν κάποια χρήματα, είτε εφάπαξ για κάποιους που αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να πληρώσουν το πρόστιμο, είτε τουλάχιστον κάποιες πρώτες δόσεις, και να επανέλθει η αναγκαία ρευστότητα στο σύστημα. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και το μαστίγιο, και αυτό έχει ενδιαφέρον, καθώς αναμένουμε αρκετά σύντομα τα πρώτα ηλεκτρονικά κατασκευαστήρια, επίσης πάλι σε μικρές οφειλές. Θα πάρουν ηλεκτρονικά ραβασάκια όσοι προστάνε χρήματα, ακόμα και κάτω από 5.000 ευρώ. Είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα ξεκινήσει αρκετά σύντομα. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση έχει στο στόχαστρο της πρώτα τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αυτούς δηλαδή που βλέπει ότι υπάρχουν, ότι έχουν έσοδα. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή που έχουν τον τζίρο τους να μειώνεται κατά κόρφα. Άρα αντικειμενικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Υπάρχουν κατηγορίες, και αυτό έχει γίνει διασταύρωση των σχετικών στοιχείων, κατηγορίες οφειλετών, οποίοι ενώ έχουν περιουσιακά στοιχεία, ενώ έχουν έσοδα, ενώ φαίνεται ότι η δουλειά τους πηγαίνει καλά, έχουν επιλέξει να μην πληρώνουν τον ΕΦΚΑ. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη στη λίστα, τους οποίους προσπαθεί το σύστημα αυτό να τους αντιμετωπίσει από τα δύο μέτωπα. Αφενός να τους δώσει ένα κίνδυνο να πληρώσουν μέσω της ρύθμισης, αφετέρου όμως να τους πιέσει και να τους δείξει ότι πλέον δεν είναι στο απειρόβλητο, ότι δεν ίσχυε η λογική ότι πλήρωσε όσα μπορείς, όποτε μπορείς, που ήταν τουλάχιστον στους πρώτους μήνες επιβολής του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, από τον Γενάρη και το Φλεβάρι δηλαδή. Και τώρα τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο αυστηρά, προσπαθεί δηλαδή με ανασκήσει ένα μέτρο πίεσης και σε αυτή τη λογική επιδιώκει να εισπράξει χρήματα, καθώς βλέπει ότι στο πρώτο εξάμεινο αυτά που έχει καταφέρει είναι σαφώς μικρότερα και άρα χρειάζεται έντονη πειθό προκειμένου να επιστρέψει η ροή των χρημάτων, αν όχι στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, τουλάχιστον σε πολύ καλύτερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο του έτος, που είναι σαφώς μειωμένα.